Ce retraité a posé ses valises à Agios Nikolaos, une petite ville de Crète. Ο 66χρονος Ρέιμοντ άφησε χωρίς δεύτερη σκέψη πίσω του τη Μασσαλία. Ο Άγιος Νικόλαος έγινε η νέα πατρίδα του και η Κρήτη το νησί των μόνιμων διακοπών του. Γιατί μόνο με διακοπές διαρκείας θα μπορούσε να παρομοιάσει τη ζωή του σε ένα νησί όπου λάτρεψε τη φύση και τη θάλασσα και με μέση σύνταξη των 1.000 ευρώ μπορεί να αγοράσει ό,τι λαχταρά η ψυχή του με τα φρέσκα θαλασσινά να αποτελούν συχνό μενού. Même si la qualité de vie de ce Marseillais dépend aussi d'une autre particularité crétoise. Αντίστοιχα για τους συνταξιούχους της Κρήτης, το μενού περιλαμβάνει κυρίως λιτότητα. Η ζωή δεν είναι εδώ οικονομική, ίσως για τους Ευρωπαίους να είναι, δεν ξέρω. Μπορεί. Ή ίσως να είναι μεγαλύτερες οι συντάξεις δικές τους, αλλιώς εδώ ο τόπος είναι καλός, το κλίμα είναι καλό, αυτοί περνάνε καλά, καλύτερα παρά την πατρίδα τους, όλα καλά είναι γι' αυτός. Το πετρέλαιο έχουμε εδώ στα μάξα και ζοριζόμαστε, να. Με τα μάξι που κινιόμαστε, αυτά είναι τα μισθό, το πετρέλαιο. Τα φάρμακα? Λίγα φάρμακα παίρνουμε, παίρνουμε πολλά. Καλά πάμε. Και λιτότητα φαντάζομαι. Ναι. Λίγα και καλά από το σούπερ μάρκετ? Λίγα. Γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο παρουσιάζει την Κρήτη ως παράδεισο των συνταξιούχων μέσα από ιστορίες ανθρώπων που τα άφησαν όλα πίσω τους, όπως η Νικόλ που ζει στα ύψη του μικρού λιμανιού της Ελούντας εδώ και 3 χρόνια, και την Μπεατρίς που θέλει να επανασυνδεθεί με τη φύση ανάμεσα στη θάλασσα και τα βουνά. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους συνταξιούχους της Γαλλίας και της Κρήτης, το βιωτικό τους επίπεδο. Να μην φανταστεί ο κόσμος ότι οι συντάξεις του εξωτερικού είναι με τις συντάξεις του Έλληνα συνταξιούχου, που κυμαίνεται η πλειοψηφία αυτών γύρω στα 400 ευρώ με αυτή την ακρίβεια που καλπάζει αυτή την περίοδο. Δεν είναι θέμα συντάξεων. Και αμοιβών γενικότερα. Όταν ο ελάχιστος μισθός είναι αυτός που είναι και η βενζίνα 2,5 ευρώ χοντρικά. Λοιπόν. Πάντως το μόνο κοινό στοιχείο των ηλικιωμένων από κάθε γωνιά της γης είναι ότι χαρακτηρίζουν το νησί μας επίγειο παράδεισο.